Για να γίνεις Τζεντάι, πρέπει να μάθεις καλά το γαλαξία. Wow. Σήμερα οι ήρωές μας ήρθαν να γνωρίσουν έναν πλανήτη με δέντρα τόσο μεγάλα. Είναι τόσο μεγάλα! Που με τα φύλλα τους μπορείς να σερφάρεις στον ουρανό. Αρκεί να μάθεις να ελέγχεις τον άνεμο. Ναι! Yeah. Ω, δείτε! Ας τα δούμε από κοντά! Μια χαρά. Νομίζω. Τα φύλλα μας σκίστηκαν. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω τώρα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να γυρίσουμε στην πλατφόρμα. Ω, καλή ιδέα, Νάπς. Ίσως να βρούμε καινούρια φύλλα για να φτιάξουμε τα πανιά μας. Δεν έχει τίποτα εδώ. Πώς θα επιστρέψουμε στην πλατφόρμα? Νομίζω χαθήκαμε. Κοιτάξτε! Κι άλλες fans! Ο Ρίξ είπε ότι περνάνε από την πλατφόρμα αυτή την εποχή. Ίσως αν ακολουθήσουμε τα fans, θα μας οδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση. Τέλεια ιδέα σου, Λις! Ο Νάπς έχει δίκιο. Πώς θα περάσουμε τον κρατήρα για να ανεβούμε στην πλατφόρμα προσγείωσης? Είναι πολύ απότομος για να τον κατέβουμε. Και δεν θα προλάβουμε να γυρίσουμε πριν τη δύση αν πάμε από γύρω. Προσέξτε! Είπε, κάποιοι καβαλάνε τα σεφάνς. Ίσως μπορούμε κι εμείς. Σωστά. Μπορούμε να τα καβαλήσουμε για να περάσουμε τον κρατήρα στην πλατφόρμα. Να επιδείξουμε πάνω σε αυτά πριν μπουν μέσα. Καλό σχέδιο. Γρήγορα, είτε μας δεν θα να επιδείξουμε. Καλά, τώρα. Τώρα πάμε πίσω στην πλατφόρμα. Τι κάνει ο άνεμος? Μας πάει σε λάθος κατεύθυνση. Έλα, γύρνα. Ψηλά, ψηλά. Κρατήσου. Μπορούμε να φτιάξουμε τα πανιά με τις κάπες μας. Θα κάνουμε ζιγ-ζακ με τον άνεμο. Απλώς πρέπει να πάρουμε πίσω τις σανίδες μας. Και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το κάνουμε. Πιστεύεις ότι θα πετύχει? Κοίτα! Ένας τρόπος υπάρχει να το μάθουμε! Είναι αδύνατο να πας κόντρα στον άνεμο. Συνεργάσου με τον άνεμο. Ένας τζεντάι για να κατακτήσει το στόχο του πρέπει να έχει υπομονή. Το βρήκα! Και να περιμένει τον άνεμο να φύσει ξυπνοϊκά. Κοιτάξτε!